Και να πάμε και στη Μαρία Ζαφυρίου στον κόμβο των Μουδανίων. Εκεί η Μαρία είναι το μπλόκο των αγροτών της Χαλκιδικής, η οποία είναι και αυτή αμετακίνητη στα αιτήματά τους. Βλέπουμε καθημερινά κλιμάκωση των κινητοποίησεων των αγροτών. Αγρότες της Χαλκιδικής εδώ και μισή ώρα έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν κάνουν πίσω, είναι ανυποχώρητοι μέχρι την επίλυση των ετοιμάτων τους. Θα βρίσκονται σε αυτό εδώ το σημείο. αυτό μπορεί να γίνει ενδεχομένως και αύριο μετά τις συσκέψεις που θα κάνουν οι οποίες επίσης είναι καθημερινές. Βλέπετε τους αγρότες περιοχών από τους Δήμους Μουδανιών και πολυγύρων. Συγκεντρωμένοι σε αυτό εδώ το σημείο από το πρωί τη Παρασκευή, χωρί φυσικά να κλείνουν τον δρόμο. Σήμερα πήραν την απόφαση να κλείσουν την εθνική οδό. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχουν μπλόκα και σε άλλε περιοχέ του νομού Θεσσαλονίκη, όπω την Επανομή, τη Θέρμη, το Λουδία και τα Κουφάλια. Ενώ τα θέματα που σχετίζονται με τι ενισχύσει από την εφαρμογή τη νέα ΚΑΠ βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των ετοιμάτων των αγροτών και φαίνεται ότι είναι η αιχμή του δόρατο των οι οποίοι, να επαναλάβω για ακόμη μία φορά, αναμένεται να κορυφωθούν. Επαναλαμβάνουμε, η εθνική οδό Θεσσαλονίκη Μουδανιών στον κόμβο των νέων Μουδανιών είναι κλειστή και οι αγρότε δεν ξέρουν πότε θα δώσουν τον, τον δρόμο στην κυκλοφορία. Περίπου 100 τα τρακτέρ από περιοχέ τη Χαλκιδική. Μάλιστα, και να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μετά από την σύσκεψη τη σημερινή στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαρία Ζαφύριο, σε ευχαριστήσουμε, όπω και τον Αντώνη Τσολναρά.